το μελάνωμα, το ίδιο, η ηλιοφάνεια, ο καρκίνος του προστάτη για τους άντρες, δυστυχώς, ποιος είναι πολύ δραστήρι, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, και αυτούς τους πιάνει. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Άρα δεν το πιάνει. Άρα δεν το πιάνει. Άρα λοιπόν, μπορούμε, Γρηγόρη, με μια απλή εξέταση, εσύ τα βλέπεις και πιο ψηλά τα πράγματα πολλές φορές. Ψηλά, προοπτικά. Η οστεοπόρωση σαφέστατα είναι η σιωπηλή πάθηση που πολλοί άνθρωποι άνω των 65-70 χάνονται αν έχουν ένα διατροχαντήριο, είναι μια παθογενής κατάσταση λόγω κατάγματος, ενώ είναι σιωπηλή κατά τα άλλα, αντιμετωπίζεται. Ιδιαίτερα στην εποχή της κρίσης είδαμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατάθλιψη, η κατάθλιψη θερίζει και κάνουν άλμα έξω από τη ζωή. Δυστυχώς, το ξέρετε, είχαμε και ένα τυχές γεγονός το οποίο που να ξέρει η ψυχή του ανθρώπου, αλλά υπάρχει πάντα μέσα στις δυσκολίες της ζωής, προσωπικές, οικογενειακές, εργασιακές ή και οικονομικές προφανώς, είναι μια κατάσταση την οποία εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να παρέμβουμε με συγκεκριμένους τρόπους. Η άνοια είναι σαφές, το ξέρουμε, είναι η επιδημία της εποχής των άνω, εκεί είναι και πάλι δραστήριοι. Όταν βγάλεις την πρίζα στο δραστήριο και αρχίζει να μην κάνει τίποτα, μετά αρχίζει να σκέφτεται αντίστροφα. Γι' αυτό τρέχουμε. Γι' αυτό θα τρέχεις μέχρι τέλος, μέχρι τα 100 χρόνια και βλέπεις. Λοιπόν, άρα εκεί κάνουμε τα κέντρα Αλτσχάιμερ και άνοιας. Ήδη έχουμε γενιάσει πάρα πολλά και στην Αττική και θα ολοκληρώσουμε στους 66 δήμους με πολύ συγκεκριμένους τρόπους. Δωρεάν οργάνων μυελού και αίματος. Είναι αδιανόητο πάλι να θέλουμε σε τόσα τροχέα, σε τόσες παθήσεις, να παίρνουμε εισαγωγή αίματος από τον Ελβετό, Ελβετία. Θα πληρώνουμε προφανώς. Δηλαδή, αίμα από την Ελβετία. Δηλαδή, οι Ελβετοί έχουν αντιμετωπίσει και την περιοχή τους και κάνουν και εξαγωγή. Δηλαδή εξαγωγή αίματος. Διότι εμείς δεν έχουμε μάθει να είμαστε δοτικοί ή να φοβόμαστε να δώσουμε αίμα. Και επειδή εδώ βλέπω ένα συμφοιτητή μου, όταν εγώ ήμουν στη μονάδα μεταμόσχευσης του νεφρού του 90-91 στην κλινική του Σκαλκιά, είχαμε κάνει τότε 90, πριν πάω για ορθοπαιδικός, είχαμε κάνει 91 μεταμοσχεύσεις. Ξέρετε πόσες νεφρού. Μια διπλή νεφρού ύπατος, μια παγκρέατος και μια ύπατος. Ξέρετε πόσες γίνονται τώρα. 30, 32. Δηλαδή αντί να έχει γίνει χιλιάδες, όπως γίνεται στην Πορτογαλία και στην Ιταλία, μειωθήκαν οι μεταμοσχεύσεις, διότι δεν υπάρχει η πολιτική της δωρεάς οργάνων και προφανώς αυτό αποδεικνύεται από τα νούμερα. Άρα λοιπόν εμείς αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι να ενημερώσουμε τον πολίτη, είπα τα βασικά, σε κάποια κεφάλαια, να κάνουμε προληπτικό προσυμπτωματικό έλεγχο, το οποίο θα περιγράψει και ο κ. Παπασπυρόπουλος μέσα και από Δημιουργία Κέντρων Πρόληψης Υγείας, που κοιτάμε τον τρόπο επιδότησης επιχορήγησής τους σε κάθε Δήμο για να αποτελέσει ένα κέντρο μέσα από το οποίο κάθε πολίτης να έχει την κάρτα πρόληψης και να ξέρει σε ποια ηλικία, ποια περίοδος, ποια πάθηση θα πρέπει να κάνει τη συγκεκριμένη εξέταση βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο επίπεδο της ενημέρωσης καταρχήν, και έχει αποδειχτεί και μόνο ένας πολύ σοβαρός θεσμός που είναι ο θεσμός της αυτοδιοίκησης, το ξέρουμε όλοι μας εδώ σε αυτήν την αίθουσα, ότι ο πολίτης εμπιστεύεται πολύ περισσότερο την αυτοδιοίκηση από την κεντρική κυβέρνηση, την εκάστοτε κεντρική κυβέρνηση. Και όταν λοιπόν ένας σοβαρός οργανισμός μπορέσει να ενδιαφερθεί έστω και στο επίπεδο της επενθύμησης για την υγεία του, ένα 20-30% έχει αποδειχτεί ότι ακολουθεί αυτές τις οδηγίες χωρίς καμιά άλλη ενέργεια. Και ένα μεγάλο ποσοστό που αυτό
ακόμα και για τους συναδέλφους υγειονομικούς γιατρούς, δεν έχει να κάνει ότι στερεί μέσα από αυτή την επενθύμηση ή ανταγωνίζεται κανένα άλλη δομή. Απέναντίας, αυτές οι εξετάσεις γίνονται σε διαγνωστικά τοπικά κέντρα ή σε εργαστήρια ή προφανώς και σε διαδικασίες θεράποντος γιατρού που πρέπει να αντιμετωπιστεί εφόσον υπάρξει ποιος μπορεί να πάσχει, διότι αυτούς τελικά, εάν δεν κάνουμε προσυμπτωματικό έλεγχο, θα τους βρούμε στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων και όχι τις πρωτοβάθμιες δομής ή στα διαγνωστικά κέντρα. Υπό αυτή την έννοια, θα κάνουμε μία ειδική στρατηγική ενημέρωσης, εκπαίδευσης αλλά και προσυμπτωματικού ελέγχου. Αυτός είναι και ο λόγος που είπαμε, πέραν των άλλων, να αποκτήσει η αυτοδιοίκηση το δικό της κανάλι. Δεν είναι καναλάρης ο Πατούλης, έχω διαβάσει και εγώ τον άλλη μονό μου, καναλάρης ο Πατούλης, ξέρω εγώ ότι θα παίζουμε και ποδόσφαιρο. Λοιπόν, είπαμε ένα αυτοδιοικητικό κανάλι, το Attica TV, να το κάνουμε αυτοδιοικητικό, που είναι το Ασπρόπυργο, να το κάνουμε για όλους τους Δήμους, να παρουσιάζονται όλες οι ενέργειες του κάθε Δήμου, βέλτιστες πρακτικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ανακύκλωσης, δομές, πράγματα που θέλει να μάθει ο τοπικός πληθυσμός, ο οποίος μπορεί σήμερα να απεχθάνεται και την τηλεόραση, αλλά όταν θα ξέρει ότι θα ακούσει κάτι για τον τόπο του ή θα δει κάτι άλλο που μπορεί να μεταλαμπαδευτεί δίπλα, γίνεται χρηστικό. Αλλά από την άλλη πλευρά, ζητήματα πολιτικής προστασίας, ζητήματα υγείας και πρόληψης, ενημέρωσης για ένα σεισμό τι κάνουμε, για μια πλημμύρα πώς αντιμετωπίζουμε και που πάμε, για μια φωτιά τι γίνεται, πρώτες βοήθειες που περιέγραψα πριν, αλλά και συγχρόνως μπορούμε να δημιουργήσουμε και μέσα από αυτή την προσπάθεια, την οποία θα είναι προσπάθεια ενημέρωσης, τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε και τον πρωτογενή τομέα των προϊόντων μας. Ξέρουμε ότι η Ανατολική Αττική ιδιαίτερα έχει σημαντικά προϊόντα να αναδείξει στο επίπεδο της παραγωγής, του κρασιού, του μελιού, του στο λάδι, στα προϊόντα όλα αυτά, τα οποία τελικά μπορεί να γίνουν ένα παγκόσμιο brand name, διότι αυτά μπορεί να πάνε και στην ομογένεια και σε ομογενειακά κανάλια και σιγά σιγά όλες αυτές οι παραγωγές να μπορέσουν να δώσουν τη φήμη αλλά και την αξία για να μπορέσουμε να έχουμε και εξαγωγική ή και δυνατότητα παραγωγής. Άρα όμως, επειδή μιλάμε για την υγεία, ιδιαίτερα θα δώσει και την έμφαση στο κομμάτι ενημέρωσης υγείας στην υγιεινού τρόπου ζωής που είπα λίγο πριν. Άρα λοιπόν, κλείνοντας, για να μην σας κουράσω άλλο, θα πω ότι η σημερινή συνάντησή μας βεβαίως έχει με την υγεία, έχει να κάνει και με τη δημόσια υγεία. Και επειδή εδώ ξέρω ότι είναι και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ελέγχους, υγειονομικούς ελέγχους, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια υποστελέχωση και δεν μπαίνουμε στην προληπτική φάση που είναι ακόμα και για τους ελέγχους το σημαντικότερο και καλύτερο γεγονός, αλλά είμαστε στην καταστολή, δηλαδή της καταγγελίας, να πάμε να ελέγξουμε και τελικά να ρίξουμε και τον μπέλεκι. Εμείς είμαστε της άλλης πολιτικής. Βέβαια, αυτή τη στιγμή έχουμε ζητήσει από την πολιτεία με πολύ σαφή τρόπο, και νομίζω ότι οι περισσότεροι γνωριζόμαστε εδώ, αντιλαμβάνεστε, και με τον Μαλακό αλλά και τον πιο σκληρό, και γραπτός και προφορικός, ότι εμείς χρειαζόμαστε προσωπικό. Και το προσωπικό αυτό θα κόψουν το κεφάλι τους, εμείς πληρώνουμε, εμείς θα το πάρουμε. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να πρέπει να ελέγχουμε τα φαρμακεία και στις 14 οργανικές θέσεις να μην έχουμε ούτε ένα φαρμακοποιό. Τότε είναι σαν να λέμε αβάντι μαέστρο, πάρνε μουζικά, κάντε ό,τι θέλετε. Δεν πάμε έτσι. Υπό αυτή την έννοια θέλω έστω και αυτό το λιγοστό προσωπικό να το ευχαριστήσω προφανώς, διότι κάνει ένα σημαντικό έργο, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Το τιμούμε, το τιμούμε, είμαστε κοντά, το προστατεύουμε, το φροντίζουμε και πιστεύω ότι θα μας δοθεί και η δυνατότητα με ένα καλύτερο αριθμό ανθρώπων να εκπαιδεύεται και να μεταεκπαιδεύεται και καλύτερα, κάτι το οποίο εμείς τουλάχιστον όσο με αφορά προφανώς και η διοίκηση κατ' επέκταση, θα δημιουργήσουμε εκείνες τις διαδικασίες όπου να υπάρχει αυτό.
Έτσι λοιπόν εγώ είμαι, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, αισιόδοξος, μάλλον στην αρχή της ομιλίας μου, αισιόδοξος στο ότι μπορούμε να αυτοοργανωθούμε. Προφανώς πολλά πράγματα εξαρτώνται και από άλλους εξωγενείς παράγοντες. Δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια να περιμένουμε τους εξωγενείς παράγοντες. Έχουμε πολύ ύλη να φτιάξουμε και μεταξύ μας. Υπό αυτή την έννοια, η περιφέρεια Αττικής, η Δήμη μας, η περιφέρεια Αττικής, ενωμένη αλλά και οργανωμένη και με έναν στρατηγικό τρόπο συνεργασίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπως σας είπα, με το γραφείο μας στην Ευρώπη, το οποίο επεκτείνεται, της περιφερίας μας, αλλά και τα προγράμματα τα οποία θα σας αναδείξει και ο κύριος Παπασπυρόπουλος, πηγαίνουμε στο αύριο. Και το αύριο δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο στο να μπορούμε να συμβάλλουμε σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, σε μια δυνατότητα πρόληψης και σε μια δυνατότητα διατήρησης της υγείας του πολίτη. Εγώ είμαι σίγουρος ότι όλοι μας, σαν ένας κρίκος μιας μεγάλης αλυσίδας, και θα ενδιαφερθούμε να γίνει και θα ενδιαφερθούμε να το κάνουμε πράξη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.